Το ένα είναι ότι αυτά τα οποία ακούμε τώρα από τον κύριο Γεωργιάδη, πριν από 3 χρόνια τα ακούγαμε από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Αυτό είναι το ένα. Ο οποίος πάει στο ειδικό δικαστήριο. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν έχω καταλάβει, κοιτάζοντας την τσέπη μου, δεν έχω καταλάβει να πηγαίνουν και να έρχονται λεφτά, μόνο πηγαίνουν. Και από ό,τι ξέρω και από τις τσέπες όλων των γνωστών μου, που είναι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, τα λεφτά μόνο πηγαίνουν, δεν έρχονται καθόλου. Τώρα, εάν πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος μας στα παιχνίδια τα οποία γίνονται στο χρηματιστήριο και να αδιαφορήσουμε για τη δικιά μας τη ζωή, εντάξει, είναι και αυτό μια προσέγγιση. Ο Γεωργιάδης δεν λέει μοιράσαμε λεφτά στον κόσμο. Ο Γεωργιάδης λέει κάναμε αιματηρές θυσίες με τεράστιο πολιτικό κόστος για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Και αν τώρα. Για να εκλεγούν, μοιράσαν λεφτά, για να. Και αν τώρα. Και αν τώρα πάμε στην περιπέτεια. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ! Αλλά λέει κάτι που δεν ισχύει. Και αν τώρα πάμε στην περιπέτεια των πρώην εκλογών, τότε όλο αυτό θα εξατμιστεί. Όλο αυτό θα γυρίσει 5 χρόνια πίσω. Ωραία. Και τότε θα πάμε σε χρονοκοπία. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Ας υποθέσουμε για ένα δευτερόλεπτο ότι αυτό το πράγμα. Δεν είπε ο Γεωργιάδης ότι μοιράσαμε λεφτά στους πολίτες. Δέχονται ότι, ότι οι πολίτες έχουν γονατίσει. Ας υποθέσουμε για ένα δευτερόλεπτο ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι όλοι οι κόποι και οι θυσίες έχουν πάει χαμένες, διότι η πραγματική οικονομία δεν είναι κάτι του αέρα για να εξαφανίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και επίσης, αν αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ισχύει, σημαίνει ότι στο διηνεκές στην Ελλάδα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ εκλογές. Ή τις εκλογές θα πρέπει να αποφασίζει το Bloomberg ποιος θα εκλέγεται. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Τσιάν, να τους πείτε εμείς δεν τηρούμε τις προθεσμίες που έχετε δώσει. Δεν τηρούμε τη συμφωνία. Δεν τηρούμε, δεν παίρνουμε τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχει κίνδυνο, το ρώτησα και πριν έρθει ο κύριο Γεωργιάδης εδώ, να κατεβάσουν τα ρολά στην Ελλάδα. Όχι, όχι λέτε. Να σας πω έναν πολύ απλό λόγο. Δηλαδή, γιατί το 12 δεν είναι 14. Το 12 οι διεθνείς κύκλοι ήθελαν να αποφύγουν την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2014 έχουν συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Το 12 δεν υπήρχαν. Λόγω των δημοσκοπήσεων. Το 12 και των ευρωεκλογών. Την ψηλοσέβονται τη δημοκρατία έξω, δεν την έχουν για πέταμα όπως εδώ. Για να το αποφύγουν. Βέβαια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, από το 12 στο 14 έχουμε διάφορες εξελίξεις σχετικά με τις τράπεζες. Υπάρχουν 4 ελληνικές τράπεζες, οι οποίες λέγονται συστημικές και τις επιβλέπει ο κύριος Ντράγκη. Εάν για να τη σπάσει στον Τσίπρα καταστρέψει 4 από τις συστημικές τράπεζες της Ευρώπης, τότε γιατί πήγαν το 2010 και κάναν όλα αυτά τα δάνεια και τις ανακεφαλαιοποίησεις? Για να χάσουν τα λεφτά τους, μόνο και μόνο για να τιμωρήσουν τον Τσίπρα, θα χάσουν τα λεφτά τους. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται με βάση τα φράγκα. Γι' αυτό θα διαπραγματευτούν με οποιονδήποτε και όσο χρειαστεί. Και 1 μήνα και 2 μήνες και 6 μήνες και δεν θα πάνε διακοπές, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Διαπραγματεύονται. Θα γίνει μια διαπραγμάτευση, στην οποία γιατί δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω, ας ρωτήσετε κύριε Σαμαρά. Διαπραγμάτευση σημαίνει όμως. Έχουμε κύριε Θεοχαρά. Θα γυρίσω. Η οικονομία είναι το θέμα μας. Ορίστε, παρακαλώ. Λέω αυτό που λέει ο Γιώργος Κυρίτσης, ότι θα πάμε σε διαπραγμάτευση, σημαίνει ότι θα βάλει νερό στο κρασί του και ο Τσίπρας από αυτά που μας λέει σήμερα.